της διαδρομής και πάμε να συναντήσουμε την βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Φλόρνα, την κυρία Πέττη Πέρκα, που... κυρία Πέρκα, καλή σας ημέρα καταρχάς. Καλημέρα, καλημέρα. Όσο καλή, άνα μπράβο μπορεί να είναι η μέρα. Είστε από τους ανθρώπους που όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ είχατε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα των υποδομών, των σειροδρομικών συνδέσεων και δει εδώ για την περιοχή της Φλόρνας, επισημαίνοντας και όλα τα στραβά του σιδηρόδρομου, του σιδηροδρομικού δικτύου και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, κυρία Πέρκα. Βεβαίως, ήμουν στη θέση της Γενικής Γραμματέως Μεταφορών, επομένως αντιμετώπισα πραγματικά, είδαμε ξαφνικά μπροστά μας όλο αυτό που είχε γίνει το τραγικό στη χώρα. Εγώ σήμερα δεν θα ήθελα να ανοίξω τόσο πολύ σε λεπτομέρειες τη συζήτηση, γιατί πραγματικά είναι μέρα θλίψης. Αλλά πρέπει να πούμε μερικά πράγματα, γιατί ακούμε στο δημόσιο λόγο και πολλές ανακρίβες. Καταρχήν να πω ότι όχι μόνο όταν κυβερνούσαμε θα αναλυθούν αυτά εντελεχώς, αλλά και όσο αναπληρώτηρη το με άρχισε, έχω κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις. Η μία είναι από τον Αύγουστο του 20 και αφορά ζητήματα ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου με κίνδυνο ατυχήματος λόγω απραξίας της κυβέρνησης στην ανάταξη και συντήρηση της υποδομής, όπου τραγικό ήταν με αφορμή ένα ατύχημα που έγινε ευτυχώς χωρίς θύματα στο Κιάτο Αίγιο, αλλά ανέφερα και τα Τέμπη και διάφορες άλλες περιοχές όπου υπάρχει πρόβλημα. Και ένα σωρό. Και η κοινοβουλευτική ομάδα συνεχώς επισημαίνει το κίνδυνο, αλλά και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εν πάση περιπτώσει, λέω ότι δυστυχώς σε αυτή τη χώρα ποτέ δεν αγαπήσαμε και δεν προσέξαμε τα τρένα. Αυτή θα είναι η γενική μου τοποθέτηση. Μιλάμε για πλήρη διάλυση. Προσφάτως, με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, είπε ότι ήρθε να πιει καφέ στη Φλόρινα. Πραγματικά, έχουμε ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά ως χώρα, τα τρία κοινοτικά πλαίσια και το ένα ΕΣΠΑ που μας έδινε η Ευρώπη ένα σημαντικό ποσό για να κάνουμε το σιδηρόδρομο. Όλα αυτά γίνανε οδικοί άξονες που δεν γίνανε κιόλας. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους ολοκλήρωσε και δεν δόθηκε η απαραίτητη προσοχή στα τρένα. Το τραγικό αυτό συμβάν, το οποίο αφορά νέους ανθρώπους, δηλαδή είμαστε όλοι συντετριμμένοι, εννοείται όλη η ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ανοίξει κουβέντα. Πάντως πρέπει να γίνει συντεταγμένα, με προσοχή, διακριτικά και τουλάχιστον να πάμε σε μια καλύτερη μέρα. Δεν είναι δυνατόν να θρυνούμε τόσα νέα παιδιά σε καιρό ειρήνης και μεγαλύτερους ανθρώπους φυσικά. Κυρία Πέρκα, αλλαγές πρέπει να γίνουν και αυτό το αντιληφθήκαμε όλοι με όλα αυτά που ακούμε από ειδικούς, πραγματογνώμονες, έμπειρους μηχανοδηγούς, ανθρώπους που στο παρελθόν παρετήθηκαν από τη θέση τους για αυτούς τους λόγους ακριβώς, το ότι δεν λειτουργούσαν κάποια συστήματα ασφαλείας. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Τι είναι αυτό που πρώτα πρέπει να αλλάξει, κυρία Πέρκα? Εγώ θα πω πρώτα απ' όλα πρέπει να δοθεί το βάρος και η προσοχή. Εγώ θα κάνω και μια γενικότερη κριτική, γιατί στο δημόσιο λόγο τόσες μέρες ας πούμε ή τόσα χρόνια που υπάρχουν οι καταγγελίες και από το κόμματα, από εμάς τουλάχιστον, αλλά και από άλλα κόμματα, από άλλο κόμματα και από τους συνδικαλιστές, στο δημόσιο λόγο δεν ακούγονται αυτά. Σαν να είναι κάτι οι μεταφορές και ειδικότερα το τρένο έλασον. Είναι μείζονα τα θέματα της ασφάλειας των επιβατών. Και θέλει και μια στρατηγική και ένα σχεδιασμό. Εδώ έχουν γίνει τραγικά λάθη, όπως έχουν σπάσει φορείς. Παλιά είχαμε τον ενιαίο ΣΕ, μετά ενιαίο ΣΕ, τρένο ΣΕ, έργο ΣΕ. Εστί, χωρίστηκαν. Δεν θα ξεχάσουμε ότι το 2011 οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ και της ΕργοΣΕ, τους εργαζόμενους τους βρίσκαμε φύλακες στα μουσεία. Είχε ξεκινήσει τότε μια ιστορία με κρατικές ενισχύσεις, γιατί πάρα πολλοί λένε, μα ο ΣΥΡΙΖΑ ιδιωτικοποίησε τη τρένο ΣΕ και πρέπει να το διευκρινίσω αυτό. Η Τρενοσέ, η Ευρώπη μάλλον, οι θεσμοί, αλλά και πριν η Ευρώπη είχε επιδικάσει πρόστιμα στη χώρα για κρατικές ενισχύσεις 800 εκατομμυρίων ευρώ, τις οποίες η χώρα δεν θα πλήρωνε μόνο εάν έδινε τη Τρενοσέ. Αυτό να το κρατήσουμε. Έχουμε και τον comfort letter του Αλμούνια. Ήταν μια μεγάλη ιστορία. Σπάσανε λοιπόν αυτοί οι οργανισμοί. Όπως σας είπα, οι εργαζόμενοι είχαν πάει φύλακες στα μουσεία. Συναντούσαμε παντού στα μουσεία τέτοιους ανθρώπους. Σήμερα βλέπουμε ότι γίνονται προσλήψεις που δεν γίνονται, αργούν πάρα πολύ σε σταθμάρχες, ελιγμοδηγούς, μηχανοδηγούς. Είναι τραγική κατάσταση. Τέλος πάντων, θέλει ένα σχεδιασμό, μια πολύ πολύ σοβαρή προσέγγιση και κυρίως σε μια ευρωπαϊκή οικογένεια που η Ευρώπη στα τρένα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή λειτουργούν τόσο πολύ. Μας δίνουν λεφτά, είναι έργα που
εντάσσονται εύκολα. Είναι κρίμα να είμαστε σε αυτή την κατάσταση, ειδικά τα νέα συστήματα. Και εδώ βεβαίως θα πω και τον πόνο μου για ακόμα μια φορά, κυρία Δάμου, σε ό,τι αφορά τις γραμμές της περιοχής μας, που είναι η σύνδεση με τη Βόρεια Μακεδονία, που ακόμα δεν μου έχει απαντήσει κανείς γιατί δεν λειτουργεί και βεβαίως γιατί η Εργοσέ δεν έχει προκηρύξει ακόμα το έργο Φλόριν Απόχραδες, που είναι εγκεκριμένη η μελέτη βιωσιμότητας που έχει 800.000 για μελέτες. Η διακυβέρνηση αυτή των 4 τελευταίων χρόνων απλώς το σιδηρόδρομο τον έβλε στο περιθώριο. Μόνο εξαγγελίες και κανένα έργο. Ούτε σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, ούτε την ηλεκτροκίνηση, αλλά και ούτε νέα έργα κρίσιμα όπως είναι αυτά τα δικά μας. Κυρία Πέρκα, είναι όλα αυτά που αναφέρατε πρέπει να γίνουν και φυσικά πρέπει να γίνει και το αυτό που λένε και όλοι, να υπάρξει αυτό το στοιχείο της ασφάλειας, ακόμα και ένα ανθρώπινο λάθος, γιατί τελικά αποδείχθηκε και παραδέχτηκε και ο ίδιος ο σταθμάρχης ότι από ανθρώπινο λάθος θρηνούμε σήμερα όλα αυτά τα θύματα, όμως αν υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας θα λειτουργούσαν. Ολονόν ερώτημα είναι, εν έτη 2023 είναι δυνατόν να μην λειτουργούν αυτά τα συστήματα? Σας λέω ότι η πρώτη μου ερώτηση για αυτά τα συστήματα ήταν τον Αύγουστο του 20, η κοινοβουλευτική ερώτηση, γιατί τότε έπρεπε να έχουν τελειώσει. Έπρεπε τον Οκτώβριο του 20 μάλλον να έχουν παραδοθεί. Από τότε δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Αυτά τα συστήματα λοιπόν τι κάνουν? Προβλέπουν το ανθρώπινο λάθος. Εάν μπορεί καμιά φορά να χειρίζονται και μόνο τους. Κάνουν μόνο τους πέδηση, σταματάει το ένα τρένο. Είναι πολύ ωραίο, ειδικά μετά τα φωτοσύματα, έτσι λέγεται η σηματοδότηση στα τρένα. Υπάρχει το σύστημα το ETCS, που είναι ένα ευρωπαϊκό διαλειτουργικό σύστημα, το οποίο έχει 100% ασφάλεια. Δηλαδή σταματάει το τρένο όταν βλέπει ότι κινδυνεύουν, είναι στην ίδια γραμμή, παρακολουθούνται. Είναι πολύ εξελιγμένα πια τα συστήματα ασφαλείας, αλλά βαίνεται στη χώρα μας. Αυτό δεν θεωρήθηκε έργο βιτρίνας, δεν θεωρήθηκε ότι πρέπει να προωθηθεί. Τέλος πάντων, είπαμε ότι τις επόμενες μέρες σίγουρα θα ανοίξει η συζήτηση και βεβαίως πρέπει να βρεθούν οι ευθύνες. Πάντως δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι σε έναν άνθρωπο στηρίζεται όλη η ασφάλεια τόσων πολλών ανθρώπων. Σε σοβαρές χώρες δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή βγήκε ο Πρωθυπουργός και πήγε ανθρώπινο λάθος. Ας περιμένουμε λίγο και να δούμε τι ακριβώς στέει. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Κυρία Πέρκα, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Άλλωστε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και για άλλα θέματα που απασχολούν και την περιοχή μας το επόμενο διάστημα. Σήμερα αφιερωμένη, όπως και χθες ημέρα, σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, γιατί ακόμα και σήμερα κάποιοι άνθρωποι θα μάθουν τελικά ποιοι είναι οι δικοί τους άνθρωποι για να μπορέσουν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, να θρηνήσουν όπως πρέπει να θρηνήσουν και να θάψουν τους ανθρώπους τους. Θα γίνει και η μεταφορά του τρίτου βαγονιού, έτσι ώστε να συρθούν και άλλα άτομα που έχουν δει ότι βρίσκονται κάτω από τα συντρίμια. Είναι μέρα πραγματικά που ναι μεν πρέπει να τονίσουμε κάποια λάθη, αλλά τα υπόλοιπα θέματα της περιοχής μας θα τα πούμε το επόμενο διάστημα. Θα τα πούμε σε άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Συλληπιτήρια από καρδιά σε όλες τις οικογένειες και καλή ανάρρωση στους τραυματίες. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.